Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος ανυποψίαστος περαστικός, όταν σήμερα το πρωί περίπου στις 8 κατέρευσε τμήμα μπαλκονιού στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Το νέο περιστατικό δεν είναι το μόνο για την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αφού πολλές συζητήσεις γίνονται για τα ετοιμόρροπα, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται μέτρα. Στην προκειμένη περίπτωση, το περιστατικό έλαβε χώρα μόλις λίγα μέτρα μακριά από παιδική χαρά, με αποτέλεσμα από θαύμα να μην θρηνήσουμε θύματα και δει μικρά παιδιά. Ευτυχώς που δεν περνούσε κανείς από κάτω. Περίφημη κατάσταση. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουν πιο μπροστά, ρε παιδιά. Πριν συμβεί το κακό, εδώ είναι παραλιακό η περιοχή και πάντα υπάρχει πρόβλημα με τη θάλασσα εδώ. Διαβρώνει τα πάντα. Cars are usually parked here, and then suddenly I was walking with my dog and saw this. I didn't know where it came from. Τα αποκολλημένα τμήματα που διασκορπίστηκαν στο πεζοδρόμιο αποτέλεσαν θέαμα για τους περαστικούς, οι οποίοι με το φόβο μην πέσει ολόκληρο το μπαλκόνι, μίλησαν στο φακό της Κρήτη TV για την εικόνα της πόλης μεσούσης της τουριστικής σεζόν, αλλά και την ασφάλεια που δεν νιώθουν αντικρίζοντας τις εικόνες καταστροφής. And it's so dangerous. I'm just upset because we like it here. Δεν θα ήταν και η καλύτερη εικόνα, φυσικά. Σίγουρα το κρίνανε αρνητικά. Κοινό τόπο για τους περισσότερους αποτελεί η εικόνα των σπιτιών στην Αγία Τριάδα, αφού λαβωμένα από την εγκατάλειψη δεκαετιών, τη φθορά του χρόνου αλλά και τους σεισμούς, δίνουν την αίσθηση μιας περιοχής φάντασμα. Όνειρο θερινής νυχτός φαντάζει αποκατάσταση και αξιοποίηση, καθώς παρά τις αλλεπάλληλες επιβεβαιώσεις υπάρχουν αναγκαίες προϋποθέσεις προκειμένου η ιστορική γειτονιά να πάρει και πάλι ζωή. Είναι συχνό φαινόμενο πάντως. Το έχω συναντήσει άλλες φορές. Είναι ετοιμόρροπα πολλά σημεία της περιοχής εδώ.